ο Τεύχος. Και είναι ο Τεύχος, έλα, στην υγειά μας. Δεν πρόλαβα να πούμε να στενώσουν οι κορδούρες από το Mega Test, βάλαμε φόρμες και πήγαμε στις Σέρες. Και τι μηχανάκια, ε! Track Day Dreams. Track Day Dreams. Να πούμε μια δικαιολογία γιατί δεν είχαμε RSV4 να πούμε το αγαπημένο μηχανάκι. Ναι. Γιατί είναι 100 παραγγελίας και δεν έχει παραγγείλει κανείς μέχρι σήμερα. Κρίμα. Ψάξαμε να βρούμε πανιγκάλε. Περίμενε. Είπαμε και στην αντιπροσωπεία. Φέρτε μας. Δεν είχαν οι άνθρωποι. Προσπάθησαν και αυτοί να βοηθήσουν. Προσπάθησαν να βοηθήσουν. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν είναι και εύκολο να βρεις αναβάτες ιδιοκτήτες που θέλουν να σου δώσουν. Πολύ εύκολα βρούμε τα δύο άρθρα. Αυτό μόνο στην Ελλάδα σημαίνει. Έτσι. Λοιπόν. Και από όσο έχω κοιτάξει, δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να έχει μπει μέσα σε πίστα, να τα έχει βάλει όλα αυτά μαζί, να κάνει συγκριτικό. Εννοούμε το ΙΤΑ2R, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΙΤΑ2R είναι ειδική περίπτωση. Ειδικότατη. Ειδικότατη. Σημασία έχει ότι είχαμε τις δύο καλύτερες μέχρι στιγμής, μάλλον όχι καλύτερες. Σίγουρα το S1000R έχει κερδίσει μέσα από όλα τα συντηρητικά μέχρι φέτος τουλάχιστον. Δεν το συζητάμε. Στα Superbike, οπότε είναι το σημείο αναφοράς. Φέτος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η BMW σε κάθε σημείο έχει προσθέσει ένα λιθαράκι, καινούργια γεωμετρία πλαισίου, καινούργιες αναρτήσεις, καινούργια ηλεκτρονικά, καινούργιος κινητήρας από μέσα. Έτσι, πληκτροπούτια, τροφοδοσίες. Εμένα πάντως το R1 ήταν το πρώτο R1 που με βόλεψαν θέσεις οδήγησης. Περισσότερο από τον BMW που μέχρι τώρα είναι το αγαπημένο μου. Κοιτάξτε, το BMW είναι plug and play. Έτσι. Όποιον και να βάλεις πάνω δεν έχει παράπονο. Το βρίσκει αμέσως. Το R1 λένε ότι το έχει φτιάξει ο Ρώσης θέσεις οδήγησης. Εντάξει, εγώ με το Ρώση δεν συγκρινούμε, αλλά επειδή είμαστε κοντά στο ίδιο ύψος, ενώ εσύ είσαι στο ύψος του Τεντροσάκα κατά ψέμα. Σημασία έχει ότι η θέση οδήγησης του R1 είναι σαφώς σου δίνει την αίσθηση MotoGP. Έτσι είναι στενό, μικρή μοτοσυκλέτα. Δεν είναι Superbike, κανονικό. Λοιπόν, και μετά από πίσω έρχεται το ΙΤΑ2. Το ΙΤΑ2, η έκπληξη τη χρονιά. Η έκπληξη τη χρονιά, για μένα τουλάχιστον. Ναι, να σου πω μια που πες έκπληξη. Λοιπόν, είχα δίκιο. Παραδείξω τώρα το δίκιο. Δεν κάνω το παραδείξω γιατί είμαι Έλληνα, αλλά είχε δίκιο με την έννοια ότι να πω την αλήθεια, εγώ περίμενα στην πίστα να είναι κάτι σαν χαλιαμπούσα. Δηλαδή μια καλοζυγισμένη μοτοσυκλέτα, αλλά βαριά, δύσκολα να χειριστεί την υποδύναμή τη. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Αυτό το πράγμα στρίβει. Όντω στρίβει. Η δύναμή του ναι, μεν είναι άντεγιά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι ανεξέλεγκτη. Ακριβώς. Τουλάχιστον μέχρι να ζεσταθεί λίγο το πιτροκούτι και να ρίξουν οι πιέσεις. Και κρύβει πολύ την ταχύτητά του. Το φέρινγκ είναι απίστευτα μελετημένο αεροδυναμικά. Δηλαδή στο τέλος της ευθείας είχε σύν 20 χιλιόμετρα παραπάνω από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες. Όλες ξεπερούσαν τα 270 όπως και αν γύρναγες. Ό,τι χρόνο και αν γύρναγες, στο τέλος της ευθείας είχες πάνω από 270 και με τις 3. Το Καβασάκι είχε 20 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά δηλαδή πιο πολύ αισθανόσουν στην R1 τα χιλιόμετρα αυτά, επειδή έχουν εκτεθειμένο το σώμα στον αέρα, παρά στο ΙΤΑ2. Απλώς αν το συγκρίνεις απευθείας με τα Superbike, επειδή κατεβαίνεις από τα υπόλοιπα και κατεβαίνεις κατευθείαν εκεί και έχεις να αντιμετωπίσεις τον όγκο μπροστά, okay, σου έρχεται λίγο αυτή η άμεση αλλαγή. Αλλά μετά. Στενή ζελατίνα και εδώ όταν καβαλά λε πόπο το θηρίο. Αυτό. Και για τον πρώτο ούτε τον πρώτο γύρο. Όταν είσαι πάνω στην μοτοσυκλέτα δεν έχει μεγάλη διαφορά από το ZX10R. Σαν αίσθηση πάνω στην μοτοσυκλέτα. Ο ήχος είναι απίστευτος, μακάρι να τον έχουν γράψει κάμερες. Ακούγεται ένα στεγνός ήχος. Είναι απόκοσμο, όπως είναι η εμφάνιση, είναι και ο ήχος. Παρότι το R1 είχε και αυτό ελεύθερη εξάρτηση. Όταν έχει το Καβασάκι όλα. Το S1000 δεν έχει κάποια έκπληξη σε τίποτα. Ούτε στον ήχο που κάνει, ούτε στον τρόπο που κάθεσαι, ούτε σε αυτήν. Σε περιμένει. Δεν συμφωνώ. Όταν μιλάμε για πίστη. Πού καταλήγει. Το ΙΤΑ2R. Γιατί κάποιοι το κυκλοφορούν και στον δρόμο. Να μην τα λέμε αυτό. Αγριώτικες. Πού καταλήξαμε. Ότι θέλουμε 55.000 ευρώ για να αγοράσουμε ένα ΙΤΑ2R. Αυτό είναι μαζί σου. Για μένα αυτή η μοτοσυκλέτα το σημαντικό που φέρνει με ξαναέκανε να σεβαστώ τα Superbike. Δηλαδή όλη η προσπάθεια των εταιριών τα τελευταία χρόνια ήταν να κάνουν τις Superbike όσο πιο φιλικές γίνεται και πιο γρήγορες. Και όντως, δηλαδή, καβαλάς και το R1 και το BMW, πας 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι παλιά.
έτσι, και αισθάνεσαι ότι κάνεις βόλτα. Με το Καβασάκι, ναι, μεν σε εντυπωσιάζει που οδηγείται και δεν είναι μέσα στη πίστα, δηλαδή όπως μπορεί να το οδηγήσεις και πολύ γρήγορα και χωρίς να πολύ τρομάξεις, αλλά σου αφήνει αυτό το, τι θα γίνει, το μικρό ερωτηματικό, τόσο μικρό, το οποίο όμως εξητάρει κιόλας. Δηλαδή, έχει ξαναέλει. Σε μένα σαν έφερε την έκλη που είχαμε στο Superbike. Είναι, γιατί όταν έχεις συν 100 άλογα από εκεί που είναι όλα τα υπόλοιπα, αρχίζεις και το σέβεσαι το πράγμα αυτό. Ναι, είναι πολύ δύσκολο με ρωτά και ο Βασίλης μου λέει πώς είναι μέσα στην πίστα να έχεις συν 100 άλογα. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι τόσο καλή, που είναι η μία έκπληξη, η οποία δεν λες Παναγία μου. Από την άλλη βέβαια, γιατί τα συν 100 άλογα είναι μια διαφορά, η οποία, εντάξει, όταν πιο πολύ σε εντυπωσιάζει όταν κατεβαίνεις από το ETA 2 και ανεβαίνεις, όταν βλέπεις τη διαφορά άμεσα. Στα υπόλοιπα που εμένα μου σβήνανε. Έχει τόση ροπή από 0 στροφές. Καταρχήν, ήσουν με μία ταχύτητα πάνω, ήσουν με μία ταχύτητα πάνω. Έπρεπε να το οδηγάσουν με μία ταχύτητα πάνω. Δηλαδή, αν κάπου έβαζες, ας πούμε, Δευτέρα μέσα στις σέρες, τα υπόλοιπα, ναι, αυτό ήσουν με Τρίτη. Να το πούμε αυτό, έτσι. Με Δευτέρα αγρίευαν τα πράγματα πάρα πολύ. Αγρίευαν πάρα πολύ. Και αυτό ήταν όμως που σ' άρεσε. Έχει απίστευτες δυνατότητες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι εκτός συναγωνισμού στο Superbike. Πού καταλήγουν στα υπόλοιπα. Για μένα το BMW είναι η εύκολη αγορά, είτε ναι, είσαι ιδιώτης, κυρίως αν είσαι αγωνιζόμενος, γιατί ξεκινάς με συν 20 ύπους χωρίς να πάρεις. Διαισθάνομαι ένα αλλά θα έπαιρνες το ρο 1. Σαν ιδιώτης, το R1 με εξητάρει και πολύ. Okay. Παρότι έχει τα μικρολαθάκια που θέλει ακόμα να ρηφάνει. Εγώ πιστεύω ότι το ρο 1 απλά το αρέσει περισσότερο σαν εμφάνιση. Σίγουρα. Ειδικά το M. Σίγουρα. Από το ρεζερβουάρ μέχρι το ψαλίδι μέχρι όλα τα πάντα. Δείχνει σαν να είναι 20.000 πιο ακριβή μοτοσυκλέτα από το. Συμφωνούμε με αυτό. Παρότι και αυτό έχει αλουμινίνιο ρεζερβουάρ. Δηλαδή μπροστά στο άλλο κρύβεται. Ναι. Ναι. Κρύβεται οπτικά. Οπότε εγώ παρόλα αυτά, ενώ μου αρέσει και εμένα περισσότερο το R1. Είμαι εδώ. Δεν περισσότερο. Είναι ο ήχος. Τα υπόλοιπα να τα δείξουμε στην πίστα, εγώ λέω. Ναι. Ανεβάστε ένταση.